Δημοσθένης Δαβέτας. Σήμερα είναι ο guest star της συνάντησής μας. Περιμένουν τα μέσα ενημέρωσης, όπως ανακοινώσαμε χτες, να πει την δικιά του ιδέα πρόταση, που εμείς ως Δημοτική Παράταξη υιοθετήσαμε, τη βάζουμε στο πρόγραμμά μας και τον δεσμεύσαμε ότι θα έρθει μαζί μας αύριο. Τον παρακαλώ πολύ να πάρει το λόγο, να ανέβει στο βήμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημοσθένης έχει συνεργαστεί με το Δήμο Μασαλίας και το Δήμο του Πειραιά. Έχει λοιπόν έτσι και ένα προηγούμενο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μα προπαντός κουβαλάει αυτή τη γνώση και αυτές τις επαφές, αφού εκεί είναι η δουλειά του, εκεί ζει, πηγαίνει και έρχεται τώρα και εμείς, επειδή είμαστε ένας πολυσυλλεκτικός συνδυασμός, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε με τον έναν υποψήφιο περιφερειάρχη ή με το άλλο κόμμα στις ευρωεκλογές. Γιατί εδώ μέσα, το ξέρετε, είμαστε από όλα τα κόμματα και από όλα τα χρώματα, που λέει. Αλλά νομίζω ότι μπορείτε όλες και μπορούμε όλοι να πούμε τον καλό μας λόγο. Γιατί αν ο Δημοσθένης ο Δαβέτας εκλεγεί στην Ευρωβουλή, έχει δεσμευτεί ως ευρωβουλευτής να παραμείνει άμυστος σύμβουλος και συνεργάτης του νέου Δημάρχου της Πάτρας, για να υλοποιήσουμε αυτό που θα ακούσετε. Και το λέω για να είναι και γραμμένο στο βίντεο, αλλά για να ενεργοποιήσω και όλες και όλους εσάς που ενδεχομένως αυτό το μήνα ακούσετε, θελήσετε να συνδράμετε και το προσωπικό του αγώνα, να το κάνουμε με πολύ μεγάλη διάθεση και χαρά, γιατί αξίζει ο Δημοσθένης. Τώρα, αν η Ένωση Κεντρών του Βασίλη του Λεβέντη μπει στην Ευρωβουλή, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, είναι του λαού υπόθεση. Αλλά αν μπει στη Βουλή, θα καταλάβετε γιατί αξίζει εκείνος που θα μπει να είναι ο Δημοσθένης ο Δαβέτας, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Δημοσθένης Δαβέτας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την φιλία. Σας είπε πως δεν ευχαριστάμε. Μόνο με ένα περιστατικό θα πω ότι εγώ έπαιρνα τότε στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά και είχα δει τον Νίκο τον Νικολόπουλο, ο οποίος είχε μία ενέργεια δαιμονιώδη. Δεν ήξερα ότι ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος, δεν ήξερα σαν όνομα, δεν ήξερα σαν πρόσωπο. Και έβλεπα κάποιον ο οποίος δεν σταματούσε να τρέχει από εδώ, από εκεί, να δίνει ιδέες. Μου έκανε εντύπωση και ρωτάω, ποιος είναι? Είναι φοβερή ενέργεια. Μου λέει ο Νίκος Νικολόπουλος από την Πάτρα. Άρα πρέπει να τα συναντηθούμε. Οπότε έτσι τότε ο Κώστας ο Γούρας και μας έφερε σε επαφή και νομίζω ότι από τότε παρακολλήσαμε, όχι μόνο δεν ξεχωρίσαμε, άρα παρακολλήσαμε με τον Νίκο. Κοιτάξτε τώρα να δούμε τα πράγματα με δύο λόγια. Καταρχήν, γιατί θέλω να υλοποιήσω κάποια πράγματα στα πλαίσια της ενίσχυσης της πρότασης του Νίκου για το Δήμο. Πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που έχω εδώ με συγγενείς και ούτω καθεξής, αγαπημένους θείους, τους οποίους έχουμε τη συνέχεια, το γένεια τα φέτα υπάρχει εδώ. Πέρα από αυτό, ο Νίκος εκφράζει το αδέσμευτο πνεύμα, δηλαδή, όπως θα λέγαμε, ένας με όρους οικονομικούς, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ξέρει να κινείται με έναν, αν θέλετε, προσωπικό και ελεύθερο τρόπο στα πράγματα. Τα συνδυάζει αυτά, συνδυάζει ιδέες, συνδυάζει σθένος, συνδυάζει μια σειρά από πράγματα τα οποία τον κάνουν να είναι ο καλύτερος υποψήφιος, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις κομματικές, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις, αν θέλετε, φατρίας. Και δεν υπάρχει
κάτι που τον εντάσσει στα διαπλεκόμενα. Το αντίθετο ήταν κάποιος ο οποίος εξ αρχής χτυπούσε τα διαπλεκόμενα. Θυμάμαι στις εκπομπές που μεγαλούσε, μου κάναν τότε παρατηρήσεις τερμίτατες, γιατί συμμετέχω στην εκπομπή του Νίκου Νικολόπουλου και μου λέγανε πώς είναι δυνατόν. Βρίσκει όλο τον κόσμο. Και εσύ είσαι εκεί με μια απάθεια το να ακούς και κάποιες περιπτώσεις μάλιστα το χειροκροτάς. Μα λέει να δει τον παρατάξιο τη χύψη τη οποία εσύ έχει. Λέω, εάν λέει ενδιαφέροντα πράγματα, έχει σημασία. Ο ελεύθερο άνθρωπο ανήκει σε ένα χώρο που λέγεται παράταξη, αλλά ταυτόχρονα δεν πάει να έχει την προσωπικότητά του. Και αν την προσωπικότητά του μπορούμε να δούμε ενδιαφέροντε προτάσει, πρέπει να τι χειροκροτούμε. Αυτό λέγεται πολιτική παιδεία. Αυτό το βιώνω και το ζω στη Γαλλία. Επανειλημμένα βλέπουμε στη Γαλλική Βουλή προτάσεις που έρχονται από το ένα κόμμα το ισχυρό ή το άλλο και στο οποίο υπάρχει κοινή πλατφόρμα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή ένας του Σοσιαλιστικού Κόμματος να χειροκροτήσει μια πρόταση του Συντηρητικού Κόμματος εφόσον αυτή αφορά το καλό της χώρας ή το καλό του Δήμου. Με αυτή τη λογική που έχω εκπαιδευτεί ήταν φυσιολογικό να μην ακούσω καμία άλλη λογική παρά τη λογική τη δικιά μου, την προσωπική, η οποία έλεγε ότι ο Νίκος Νικολόπουλος είχε συγκεκριμένες προτάσεις πέρα από τις κατηγορίες που έκανε εναντίον των διαπλεκόμενων, συγκεκριμένες προτάσεις που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης, την ανάπτυξη της δημιουργικής ατομικότητας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας. Τώρα, να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Καταρχήν, δύο λόγια. Έχουμε την εντύπωση εδώ στην Ελλάδα ότι η έννοια του Δήμου ή των Δήμων είναι κάτι το περιφερειακό, είναι ίσως άνευ εξουσίας, άνευ δύναμης και ότι όλα αποφασίζονται στην κεντρική εξουσία. Είναι λάθος αυτό. Η δύναμη που έχει ο Δήμος είναι πολύ πιο ισχυρή από την κεντρική εξουσία. Γιατί έχει να κάνει με την αμεσότητα του πολίτη. Η αμεσότητα που έχετε εσείς να πηγαίνετε από πόρτα σε πόρτα, να έχετε καθημερινές σχέσεις στο καφενείο, στα διάφορα κέντρα, στα σχολεία, δεν την έχει κάποιος από την κεντρική διοίκηση, ο οποίος πολλές φορές είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί ακριβώς δεν βρίσκεται πάνω στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν ο Δήμος είναι μια μορφή οικογένειας. Μια μορφή οικογένειας πολυσυλλεκτικής. Διότι υπάρχουν όχι μόνο εξιδίου αίματος, αλλά και πολύ αιματική, να το χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους, οικογένεια, όπου η συγκατοίκηση και η εντοπιότητα και η συντοπιότητα δημιουργούν μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια. Δημιουργούν φίλους. Άρα λοιπόν, κανένας άλλος δεν ξέρει καλύτερα την Πάτρα παρά από τους πατρινούς. Αυτούς που ζουν στην Πάτρα. Όχι από κάποιους οι οποίοι θα έρθουν από την κεντρική διοίκηση από πάνω για να πούνε αυτό είναι το καλό σας, αυτό είναι το κακό σας. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα του πείτε αυτό είναι το καλό το δικό μας ή όχι. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία. Καταφέρω τη Γαλλία συχνά γιατί έχω την εμπειρία επειδή ζω εκεί, αλλά μπορεί να μας χρησιμεύσει και σαν μοντέλα τα οποία θέλω να ακούει και ο Νίκος εδώ που μιλάμε συνέχεια για αυτά τα πράγματα και εσύ. Πάμε ένα παράδειγμα τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλάν Ζουπέ, που τον έχετε ακούσει όσοι ασχολείστε με την πολιτική. Δήμαρχος Πορτό. Ήταν ταυτόχρονα δήμαρχος και πρωθυπουργός και ο νόμος το επιτρέπει. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει το Δήμο του Πορτό. Μπόρεσε λοιπόν και συνδύασε και τα δύο. Και όταν ήρθε η στιγμή να φύγει ο Πρωθυπουργός ή να έρθει σε μια στιγμή να αποφασίσει, προτίμησε το Δήμο του Πορτό, όπου είναι ακόμη Δήμαρχος του Πορτό, 40 χρόνια. Και βγαίνει από όλες τις παρατάξεις. Ανοίξει τις ριζοσπαστικές, το πούμε δεξιά, δηλαδή στη λεγόμενη, ας το πούμε, Νέα Δημοκρατία δικιά μας, ας το πούμε έτσι, αλλά το ψηφίζει όλος ο κόσμος. Αυτή την κουλτούρα θέλουμε να αποκτήσουμε. Για να την αποκτήσουμε λοιπόν αυτή την κουλτούρα, πρέπει οι υποψήφοι να ξεκινήσουν από μια αρχή. Να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι να είναι ανεξάρτητοι. Για να μπορούν σιγά σιγά να εκτιμηθούν και από τους άλλους που δεν είναι ανεξάρτητοι. Γιατί όποιος ανήκει σε σκληρούς κομματικούς μηχανισμούς, δεν είναι δυνατόν να έχει ανεξάρτητη και ελεύθερη φωνή. Τώρα, πάμε στο δεύτερο μέρος. Ένας Δήμος, εάν είναι σωστός, μπορεί να είναι πρόταση όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη. Στη σημερινή εποχή, οι Δήμοι παίζουν πρωταρχικό ρόλο σε πάρα πολλές αποφάσεις. Σε οικολογικά ζητήματα, τα σπουδαία οικολογικά ζητήματα και αυτό με οι μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν στο Παρίσι,
που γίνονται σε διάφορες χώρες, που ήταν ο Ομπάμα, όλα αυτά τα οικονομικά συστήματα, ξεκινάνε από Δήμους. Αυτοί έχουν πρωτοβουλία. Ο Δήμος Παρισιού, για παράδειγμα, ή ο Δήμος Μασσαλίας. Είχα την ευτυχή συγκυρία να είμαι σύμβουλος εκείνο τον καιρό στο Δήμο Μασσαλίας και θυμάμαι ότι είχα πάλι να δω τον κύριο Μιχαλιάκο, τον πρόεδρο, τον Δήμαρχο του Πειραιά. Και του λέω: υπάρχουν πολιτιστικές πρωτεύουσες και θα ήθελα να συμμετάσχει ο Πειραιάς. Και έτσι παράξενο. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, πολιτιστική πρωτεύουσα. Μου λέει: αυτά που κάνει η Μερκούρη. Δεν είναι αυτά που ξεκίνησε η Μερκούρη σαν πρόταση, αλλά που έχει τεράστια δύναμη. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο μπάτζετ, πολλά εκατομμύρια, υπάρχει υποχρεωτική ανακαίνιση δρόμων, υποδομών, κτηρίων και ούτω καθεξής, κάτι αντίστοιχο που γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με αυτή τη λογική. Και πώς γίνεται αυτό? Θα προβάλλουμε ένα ντοσιέ, θα κάνουμε μια συνεργασία μαζί, θα σε φέρω σε επαφή με μια σειρά από ανθρώπους στο εξωτερικό, οι οποίοι γνωρίζουν τον θέμα, θα σε παρουσιάσω στο Δήμαρχο της Μασσαλίας, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά. Στην αρχή δεν με πίστεψε. Και τι είναι αυτός? Τι μου λέει τώρα? Χρειάστηκε να του πάρει τηλέφωνο, αυτό φίλο να του πω, με έναν έτσι περίεργο, έτσι έντονο τρόπο, ο Αντώνης Σαμαράς, και να του πει: θα κάνεις αυτό που σου λέει και θα ήθελα δεύτερη κουβέντα να μην χάνουμε χρόνο. Οπότε το συνειδητοποίησε. Και ο Μιχαλιάκος, δουλέψαμε, πήγαμε στη Μασσαλία, φτιάξαμε μια ομάδα δουλειάς καταπληκτική. Ο ίδιος ο Δήμαρχος χόρευε επέτειους δρόμους της Μασσαλίας και είχε μεγάλη πλάκα το γεγονός. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξαφνικά ανοίξαμε σχέσεις, δημιουργήθηκαν σχέσεις με τα σχολεία και ούτω καθεξής. Τι όφελος τώρα μπορεί να έχει κάποιος από αυτό το πράγμα, και θα φτάσω και στην πρόταση μετά. Πέρα από το πολιτικό όφελος, πέρα από το όφελος, από το όφελος των διεθνών σχέσεων, έχει οικονομικό όφελος. Μπαίνοντας μέσα σε αυτές τις διαδικασίες ανάδειξης διαφόρων πολιτιστικών δράσεων, υπάρχουν μπάτζετ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πολλές φορές δεν εξαπλούνται. Δεν μιλάω μόνο για το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν ειδικά μπάτζετ τα οποία αφορούν πολιτιστικές δράσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια μορφή τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Σημαίνει θέσεις εργασίας. Σημαίνει εξοραϊσμός δράσεων της πόλης, των κατοίκων. Σημαίνει απασχόληση για τα νέα παιδιά, τα οποία θεωρούν πολύ πιο ενδιαφέρον να βρίσκονται στις πολιτικές εκδηλώσεις, σε μουσικές, σε εικαστικά δρόμενα, σε θέατρο, σε οτιδήποτε άλλο, παρά να ακολουθούν μόνο κομματικές εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Πάτρα μπορεί να γίνει η αφετηρία, να είναι αυτή που θα προτείνει πρώτη, να γίνει μια πολιτιστική μεσογειακή ένωση. Και γιατί λέω μεσογειακή ένωση? Γιατί θυμάμαι τότε ο Νικολάς Σαρκοζή, ήμουν μπροστά, ήμουν καλεσμένος τότε, είχε προτείνει για την ανάγκη μιας... Γιώργος σημειώνεις, Μεσογειακή Οικονομική Ένωση. Σκεφτείτε να υπάρξει αντίστοιχα μια Μεσογειακή Πολιτιστική Ένωση. Αυτό είναι εφικτό. Υπάρχουν μεσογειακές χώρες οι οποίες θεωρούν οι ίδιες ότι βρίσκονται στο περιθώριο όχι μόνο της οικονομικής ζωής, αλλά και των πολιτιστικών δράσεων. Δεν έχουν δηλαδή τις οικονομικές απολαυές που θα έπρεπε να είχαν για να υπάρξουν οικονομικές δράσεις. Πηγαίνουμε στα διάφορα μουσεία ή σε διάφορες απίθανους χώρους θεατρικούς που έχουν στο Παρίσι και στα άλλα μέρη. Και τι νομίζετε ότι γίνονται αυτά? Αυτά ήρθαν να άνοιξαν οι ουρανοί και δόθηκαν? Υπάρχει χρήμα που πέφτει για αυτά τα πράγματα. Χρήμα από τις δομές. Επειδή δίνουν χρήμα από τις δομές, οι ισχυροί επιχειρηματίες επενδύουν, διότι ξέρουν ότι μέσω της επένδυσης θα υπάρχει όχι μόνο, δεν μιλάω για το κέρδος το οικονομικό, αλλά θα υπάρχει και πολιτιστικό κέρδος. Είδατε οι επιχειρηματίες τώρα που πάνε γύρω Παρισίων. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών περίπου ένα δις. Ένα δις. Σε διάστημα τριών ημερών θα ακολουθήσει κι άλλο. Έτσι ήταν ο Αρνό και όλοι αυτοί είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν την οικονομία της Γαλλίας. Άρα στηρίζουν τα πολιτιστικά του τόπου. Την άποψη σε αυτήν την νίκη στο άγαλμα που θα δείτε στο Λούβρο για την ανακαίνιση του δόθηκαν γύρω στα 60-70 εκατομμύρια. Τα δώσανε, ξέρετε τι τα δώσανε? Όχι Γάλλοι, οι Ιάπωνες. Άρα δηλαδή υπάρχει για τον πολιτισμό μία συλλογική, αν θέλετε, προσπάθεια η οποία μπορεί να ξεκινήσει από εδώ.
Μη σας φαίνεται ανέφικτο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη σημερινή Μερκούρη κάποτε, που είπε μια ωραία βραδιά, προτείνω να υπάρξουν πολιτιστικές πρωτεύουσες. Και κάποιοι μηδίασαν στην αρχή. Και όπως αυτό το άκουσαν με ενδιαφέρον κάποιοι ξένοι, ιδιαίτερα δραστηροί, και λένε, όχι, ωραία ιδέα. Γιατί να μην το κάνουμε. Και σήμερα έχουμε σε κυλιόμενη δράση τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, με αποτέλεσμα κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα όχι μόνο να έχει το μερίδιο στα οικονομικά, αλλά να έχει το μερίδιο στη χαρά και στην ευχαρίστηση της ανταλλαγής μέσω του πολιτισμού, των κοινών δράσεων. Είναι ένα project πολύ ενδιαφέρον, διότι η νεολαία, οι φοιτητές, όλα αυτά τα νέα παιδιά έχουν συνεχείς μετακινήσεις μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων. Υπάρχουν budget για αυτά. Άρα έχουν απασχόληση τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο να κάθονται στην καφετέρια. Είναι εκτός από την καφετέρια να έχουν και άλλες δράσεις. Ένα είναι αυτό που προτείνω. Το δεύτερο που προτείνω, και το οποίο αφορά τα εικαστικά, είναι μία μπιενάλε. Έχετε ακούσει την μπιενάλε στη Βενετία, η οποία φέρνει τεράστια κέρδη εκτός από επικοινωνία στη Βενετία. Μπιενάλε έχουν πια όλες οι μεγάλες πόλεις, όχι ποτέ όσες, μεγάλες πόλεις. Η Μπιενάλε του Σάο Πάολο, η Μπιενάλε της Βασιλείας, η Μπιενάλε στην Τουρκία, της Μύρνη τώρα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πρωτεύουσα. Τι σημαίνει Μπιενάλε? Σημαίνει ότι μαζεύονται κάθε δύο χρόνια στα πλαίσια ενός διεθνούς οργανισμού. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο οποίος στείνεται μια εταιρεία και στην οποία κάθε χώρα στέλνει εκπροσώπους της, ανθρώπους των τεχνών που συμμετέχουν με έργα εικαστικά ή αν θέλουμε με λογοτεχνικά ή με ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα λείπει από την Πάτρα. Λείπει από την Πελοπόννησο. Γιατί δεν βάζουν μόνο Πάτρα, την Πάτρα τη βάζουν σαν πρωτεύουσα στην Πελοπόννησο. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τεράστιο μερίδιο ανθρώπων και νεολαίας το οποίο μένει δημιουργικά ανεκμετάλλευτο, δεν μπορεί να έχει άλλους πόρους οικονομικούς παρά μόνο να υποχρεώνεται να φεύγει στο εξωτερικό ή να κάνει κάτι μικροδουλίτσες για να επιβιώνει. Και έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τέτοιες δράσεις όχι μόνο να προβάλλουμε το όνομα της Πάτρας, αλλά να προβάλλουμε και τη δυνατότητα να υπάρξει οικονομική ενίσχυση, μια μορφή δηλαδή ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού. Σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συμβάλλουμε πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζουμε ηθική ανοικοδόμηση και πολιτιστική ανοικοδόμηση των νέων, της ταυτότητας της πατρίδας μας. Δεύτερον, συμβάλλουμε στην ηθική και πολιτική και πολιτιστική ανοικοδόμηση της χώρας μας. Συμβάλλουμε αντίστοιχα σε όλες αυτές τις ανοικοδομήσεις στη Νέα Ευρώπη, διότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και μπήκα εγώ και υποψήφιος στην Ευρωβουλή, αυτή τη στιγμή ο αγώνας που γίνεται στην Ευρώπη, συνειδητοποιήστε το, σας το λέω επειδή ζω εκεί και επειδή εδώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι τεράστιος. Είναι στο ξηράφι, είναι ο πιο δύσκολος αγώνας. Ή θα νικήσουν οι δυνάμεις της αντίδρασης, αυτές που θέλουν επιστροφή, ή θα νικήσουν οι δυνάμεις της πρόοδου, και το πρόοδο δεν πάει στο προοδευτικό όπως το λένε οι κύριοι, κάποιοι κύριοι που λένε ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν να εξαφανίσουν την πολιτιστική μας μνήμη, τις αξίες, τις αρχές, τις οικογένειες, πατρίδα, έθνος και όλα αυτά. Όχι. Πρόοδο σημαίνει να μπορείς να υπάρχεις μαζί με τον άλλον στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας όπου ο καθένας να μπορεί να έχει βρει τη θέση του και να προσφέρει στο γενικό σύνολο, κρατώντας όμως τις ιδιαιτερότητες του. Αυτό είναι πρόοδος. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια μιας ολιγαρχίας ελίτ οικονομικής, η οποία απλά θέλει να χρησιμοποιήσει τον τόπο ή τους τόπους για τα δικά της συμφέροντα. Άρα λοιπόν, ένας ισχυρός Δήμος, ο οποίος εκτός από τα προβλήματα των πολιτών, δώσει μεγάλο βάρος στον πολιτισμό, όχι σαν πολυτελείας δράσης. Προσέξτε, ο πολιτισμός τον έχουμε σαν κάτι κουλτουριάριδες, λέει, που μαζεύονται, κάτι περίεργο, με κάτι κοτσίδες, με κάτι πράσινα μαλλιά, κάτι κίτρινα μάτια, κάτι ρόζους πόδια και κάτι τέτοια, και μαζεύονται όλοι μαζί και λένε και τώρα να τραγουδήσουμε και να τα έρχεται αδερφέ. Καμία σχέση με αυτό ο πολιτισμός. Καμία σχέση. Ο πολιτισμός... Συγγνώμη,
Ένα καράκι Beverly είναι ο πίσω τη δίσκο τη Παναγιακή εδώ. Ένα Beverly είναι κανένα. Ευχαριστώ. Ο πολιτισμό έχει να κάνει με ανάπτυξη συνείδηση. Έχει να κάνει με την προσπάθειά μα να αναπτύξουμε, να καλλιεργήσουμε την προσωπικότητά μα. Να μπορούμε να είμαστε μαζί, να συζητάμε τώρα πολιτισμένα. Να μπορούμε να έχουμε τη χαρά να βγούμε έξω να δούμε ένα θέατρο με την ίδια χαρά που θα πάμε στην επιχείρηση να δουλέψουμε. Να μπορούμε να δώσουμε θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι μόνο δύο-τρία κουτουλιάρικα, όπως λένε, πράγματα. Και αν υπάρχει αυτό στο Δήμο, αυτό επηρεάζει άμεσα την περιφέρεια, επηρεάζει άμεσα τη χώρα και συμβάλλει άμεσα σε αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη, που το έχουμε ανάγκη. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να ξαναβρούμε λίγο τις χαμένες μας πατρίδες, αυτές τις χαμένες πατρίδες εγώ, τις χαμένες μας συνειδήσεις, τους χαμένους μας πολιτισμούς, τους χαμένους μας εαυτούς, αυτούς που τα τελευταία 20 χρόνια μας τους ισοπαίδωσαν, οι δίθεν προοδευτικοί, αυτοί που στο όνομα μόνο του χρήματος και όχι του χρήματος σαν πηγή δημιουργίας, όχι μόνο και κέρδους, και δημιουργίας, όπως έλεγε ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης στην πολιτεία του. Εάν λοιπόν θέλουν κάποιοι να μας ισοπεδώσουν, να μας αποξενώσουν από τον πολιτισμό μας, από τις πολιτιστικές μας μνήμες και ρίζες, για να γίνουμε φτηνά εργατικά χέρια, παντού, χάνοντας την πατρίδα μας και τις οικογένειές μας, αυτοί να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά. Υποστηρίζουμε τον Νίκο Νικολόπουλο. Ζητάω τη δικιά σας υποστήριξη στον αγώνα μου, ο οποίος είναι κοινός για την Ευρωβουλή, και δεσμεύομαι ότι εάν βγω, θα μου πείτε, εάν δεν βγείτε, δεν θα μας βοηθήσετε. Βεβαίως και θα βοηθήσω. Απλά εάν βγω, θα έχω περισσότερα μέσα, πρακτικά, διότι μέσα από την Ευρωβουλή υπάρχουν δράσεις, ξαναλέω, οι οποίες μένουν ανεκμετάλλευτες. Υπάρχουν εργαλεία δουλειάς, τα οποία οι περισσότεροι δεν τα χρησιμοποιούν στην Ευρωβουλή από τους οικούς μας, γιατί θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι κάτι το ελιτίστικο. Τεράστιο λάθος. Ο πολιτισμός είναι καθημερινή κουβέντα. Ο πολιτισμός είναι αυτό που ζούμε καθημερινά, ο τρόπος που μιλάμε, που θα πούμε όλοι μαζί, πάμε στο θέατρο δύο λεπτά, να δούμε μια ωραία παράσταση. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι μια ομάδα κλειστών ανθρώπων, μια ελίτ κουρτουλιάριδων, η οποία μαζεύεται, τους ξέρει μόνο 10 άτομα και προσπαθούν να δείξουν ότι αυτοί ξέρουν και οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο πολιτισμός είναι ξέρουμε, αλλά ελάτε να μάθετε κι εσείς μαζί μας. Η γνώση να είναι κάτι κοινό. Και αυτό γίνεται μέσα από αυτές τις αρχές. Άρα συνοψίσουμε. Έχω δύο προτάσεις. Μία πρόταση. Να θέσουμε τα στοιχεία για να είμαστε οι πρώτοι που θα ξεκινήσει αυτό που ονομάζουμε Μεσογειακή Πολιτιστική Ένωση, με αρχή την Πάτρα, και δεύτερο, να βάλουμε τις βάσεις για μια πιενάλε εδώ που θα αγγίζει όχι μόνο την Πελοπόννησο αλλά όλη την Ελλάδα, αλλά μια πιενάλε η οποία θα είναι ανοιχτή όπως όλες οι πιενάλε στη συμμετοχή των κάθε χωρών. Δηλαδή, αν πάτε σε μια βιενάλε, στη Βενετία που έφερα για παράδειγμα ή στις άλλες πόλεις, θα δείτε ότι υπάρχει περίπτερο Ελλάδος, περίπτερο Α, Β, κάθε χώρα. Ποιος όμως γεύεται τα υλικά, κοινωνιακά και ό,τι άλλο είδους αγαθά, η Βενετία. Αυτή είναι το κέντρο. Πού θα πάνε οι τουρίστες τώρα, την επόμενη εβδομάδα, στην Πιενάλη της Βενετίας. Αν προσπαθήσετε να πάτε στη Βενετία την επόμενη εβδομάδα, προσπαθήστε να δείτε, δεν υπάρχει θέση. Ούτε στο αεροπλάνο, ούτε πουθενά. Όχι μόνο από εδώ, από παντού. Κλείνουνε 3 μήνες, 4 μήνες πριν για να πάνε. Το ίδιο πράγμα με τις κάμερες στον κινηματογράφο. Θα μου πείτε, βάζει τόσο ψηλά τον πύχη. Γιατί να μην το βάλουμε ψηλά τον πύχη. Δεν κατάλαβα, τι μας λείπει. Το είπε εδώ, πριν από λίγο. Τι μας λείπει. Είμαστε κουτί. Μας έβγαλε ανάπηρο η μάνα μας. Έφυγα από εδώ, ένα παιδί πήγα, έκανε καριέρα. Και συνεχίζω να την κάνω στα μεγάλα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Ποιος με εμπόδισε να το κάνω. Άρα μπορούμε εδώ με καλή πίστη όσο γίνεται και με ανθρώπινες αντιθέσεις. Τις αντιθέσεις έτσι έχουμε. Οι αντιθέσεις είναι η δημιουργία. Αλλά η καλή πίστη είναι το σημαντικότερο από όλα. Καλή πίστη λέμε στην οικονομία, καλή πίστη στην αγορά, καλή πίστη σε όλα.
Και ας έχουμε αντιθέσεις. Μπορούμε να βάλουμε μπροστά με το συνδυασμό του ήχου να γίνει πάντα κάτι διαφορετικό. Να ξαναβρει την παλιά της Αγγλή και να γίνει κυριολεκτικά μια κοιτίδα πολιτισμού, όχι μόνο της περιφέρειας, πολιτισμού της Ελλάδος και επίσης πολιτισμού της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμόμαστε, είναι το Σάββατο του Λαγκάδου σήμερα και περιμένουμε και την Ανάσταση της δικιάς μας όλες να τη γιορτάσουμε, αρκεί να το θέλουμε. Γιατί άμα δεν το θέλουμε, με το ζόρι δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω σε αυτά που είπε ο Δημοσθένης, γιατί έχει αποδείξει στην πορεία του ότι όσα πιστεύει τα υπερασπίζεται και με όποιο κόστος. Γι' αυτό άλλωστε σήμερα προβάλλει την υποψηφιότητά του όχι από έναν εύκολο δρόμο. Τον ήξερε τον εύκολο δρόμο. Τον έφερε από το Παρίσι ο Σαμαράς, από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μας βλέπουν τώρα, μας βλέπουν όπως ξέρετε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε ζωντανή σύνδεση. Και δεν μπορεί να λέω κάτι το ανακριβές για να τον κάνει υπουργό πολιτισμού. Αλλά ο πολιτισμός κρύβει εκτός από τις αξίες και τη λάμψη του και συμφέροντα. Και ο Δαβέντας μεγάλωσε σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας του, το λέω πάλι για να το ακούσουν όσοι μας βλέπουν τώρα, ήταν ο ιδρυτής και μεγάλος στέλεχος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων το καιρό εκείνο, όπου οι θεολόγοι δεν ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι, ήθελαν να είναι κοινωνικοί αναμορφωτές και η μητέρα του το ίδιο. Όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέρουν την οικογένεια Δαβέτα. Ο Δαβέτας